Αγαπημένοι μου φίλοι, όλοι ξέρετε τι είναι αυτό που πρέπει να ζητάτε να σας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, κάθε φορά του ζητάτε να σας φανερώσει και κάτι διαφορετικό. Γνωρίζετε όμως τι είναι αυτό που δεν πρέπει να του ζητήσουμε να μας φανερώνει. Ακούστε λοιπόν. Μεγάλη προθυμία έχουμε για φανουρόπιτα στον Άγιο Φανούριο, αλλά έχουμε μεγάλη απροθυμία για να κάνουμε πνευματικό αγώνα κατά των παθών για μεταμόρφωση της ψυχής μας. Το πρώτο είναι εύκολο, δεν κοστίζει τίποτα και μάλιστα δείχνει και μία ρηχή θρησκευτικότητα. Το δεύτερο είναι το δύσκολο. Έχει μεγάλο κόστος και το απορρίπτουμε γιατί είναι άσκηση για άρνηση του δικού μας θελήματος. Θα ρωτήσει κανείς εδώ, είναι κακό να προσφέρουμε φανουρόπιτα? Όχι βέβαια, αυτό είναι καλό, αλλά αρκεί να γίνεται με το σωστό πνεύμα. Είναι κακό να ζητάνε από τον Άγιό μας να μας φανερώσει κάτι στη ζωή μας. Να μας βρει μια καλή δουλειά. Να μας φέρει μια καλή επιτυχία. Να μας φανερώσει τον σύντροφο της ζωής μας. Να μας δίνει προκοπή. Να μας δίνει καλή υγεία. Όλα αυτά είναι κακό να τα ζητάμε? Όχι. Αν το θέλει και ο Θεός και όχι μόνο εμείς. Αν το εγκρίνει και ο Θεός. Αν είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Θεού. Τίποτα δεν είναι κακό από όλα αυτά, αν έτσι είναι και το σχέδιο του Θεού. Καλός είναι και ο γάμος, καλή η υγεία, καλή η δουλειά, η επιτυχία και το κάθε καλό που επιθυμεί ο άνθρωπος στη ζωή του. Και όταν η φανουρόπιτα, η αρτοκλασία, το πρόσφορο, το ύψωμα, το λαδάκι, η λαμπάδα μας προσφέρονται με πίστη και διάθεση αποδοχής του θελήματος του Θεού και όχι με αιμονή στο δικό μας θέλημα, τότε μπορούν να κάνουν ακόμα και θαύματα στη ζωή μας. Δεν πάβουν όμως όλα αυτά να είναι τα δικά μας θελήματα και δεν πάβουν να είναι το λιγότερο που πρέπει να ζητάμε. Τι να ζητάμε λοιπόν να μας φανερώνει ο Άγιος Φανούριος? Να ζητάμε από τον Άγιο πάνω απ' όλα να μας φανερώνει τον δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού. Να μας φωτίζει, να βλέπουμε ποιο είναι το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού για μας. Διότι πολλές φορές αυτό που θέλει ο Θεός για μας είναι πολύ δύσκολο για μας και όχι αυτό που θα μας άρεσε. Και εμείς, κολλημένοι σε αυτό που θέλουμε εμείς οι ίδιοι, δεν είναι εύκολο να αποδεχτούμε το θέλημα του Θεού και δεν έχουμε διάθεση να το ακολουθήσουμε. Ας προσφέρουμε στον Άγιο Φανούριο φανουρόπιτες με αυτόν τον σκοπό, να μας φανερώνει ποιος είναι ο δρόμος του θελήματος του Θεού για μας, να μας φωτίζει και να μας ενισχύει να τον αποδεχόμαστε. Όσο δύσκολος κι αν είναι, όσο διαφορετικός ή και αντίθετος προς το δικό μας θέλημα κι αν φαίνεται. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση, την εκοπή του δικού μας θελήματος, που σημαίνει άρνηση του εγώ μας, της μόνης αιτίας που μας χωρίζει από τον Θεό και από τους συνανθρώπους μας, αφού δεν μας αφήνει περιθώρια για πραγματική σχέση αγάπης μαζί τους και μας οδηγούν έτσι όλα αυτά, σιγά σιγά, σε όλο και μεγαλύτερη απομόνωση και μοναξιά, που ισοδυναμεί με την κόλαση. Ο Άγιος Φανούριος λοιπόν να μας φανερώνει αυτό που θέλει ο Θεός για τον καθένα μας κάθε φορά και να μας βοηθάει στην ολόψυχη αποδοχή Του. Ακούστε ποια είναι η ευχή της φανουρόπιτας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ουράνιος σάρτος, ο της βρόσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δε ηλιού τροφίνα Γεώργη των πηγάσας, η ελπίς των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών. Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτας προσκομίσαντας, εις δόξαν συν και τιμήν του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.
Παρά σπουδέ αγαθέ, της ευπρεπίσασι τα δώρα ταύτα, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Έφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτής οδούς προσωτηρίαν. Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών, ταχαίως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών σου, είναι αδιαπαντός εν εφροσύνη και αγαλιάσει, υμνώσει και δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείες της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Το απολυτίκιον του Αγίου Φανουρίου. Ουράνιον εφήμνιον εν γη τελείται λαμπρός, επίγειον πανήγυριν νυν εορτάζει φεδρός, αγγέλων πολίτευμα. Άνωθεν υμνοδίες, εφημούσι τους άφλους, κάτωθεν εκκλησία την ουράνιον δόξαν. Ειν εύρες πόνης και άθλης της εις, φανούριε ένδοξε. Και ακούστε τώρα φίλοι μου, τη θαυματουργή προσευχή του Αγίου Φανουρίου, υπέρ υγείας, για εύρεση αντικειμένων, εύρεση συντρόφου και αγάπης. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο του φωτός ποιητής και χορηγός, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, παντώστε αγαθού αίτιος. Το της Χριστότητος πλήρωμα και της ευσπλαχνίας ανεξιχνίας των πέλαγος, οποιών εξαίσια και ενεργών θαυμαστά εν της Αγίης σου, διόν δοξάζεται το όνομά σου το μεγαλοπρεπές και πανάγιον. Ο φανερών ημίν οδού σωτηρίας, δια της επιγνώσεως των Αγίων εντολών σου αγαθέ, και καταβγάζοντας ψυχάς ημών το ηλαρό φωτί σου και ανεσπέρο, ο θαυμαστών την χάρη σου, δια πάντων των Αγίων σου, των εκλεκτών και πιστών ταύτης οικονόμων, παντί το επικαλωμένο αυτούς, εν όλη καρδία, ο δια της παντουργικής σου δυνάμεως ενεργών τεράστια ημίν και παράδοξα, ον ουκέστην αριθμός, ο δια του Αγίου σου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, αποκαλύπτων τα κεκριμένα ημίν και φανερών αυτά εν τάχη. Ο διδάσκων ημάς το ετήν πιστός εν ταπεινώσει, είναι απλουσίος δόης, ως φύση έσπλαχνος και πολυέλεος. Ο θέλων δε πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο υπόν ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτός και νυν, Πανάγαθε Βασιλεύ και Κύριε των Απάντων, υπό του Αγίου σου τούτου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού δισοπούμενος, έπειδε εθιμάς τους ευλαβώς αυτών τιμώντας και πρέσβην αυτών προς εδυνατών προβαλωμένους. Και δώσι μην των φωτισμών της χάριτός σου. Αξίωσον ημάς πορεύεστε εν τη τρίβο των εντολών σου, του επιγνώνε το θέλημά σου το αγαθόν και τέλειον. Φανέρωσον ημίν οδού σωτηρίας, υπόδειξον ημίν τρόπους μετανοίας, ή να εν τούτης ευαρεστή σωμένση, το των ψυχών ημών συμφέρον εργαζόμενη. Αποκάλυψον ημίν τους θησαυρούς της γνώσεώς σου, ή να τούτου ζητούντες, σι προσπίπτωμεν εν πίστη, τι αενάω πηγή της ζωής ημών. Δίδαξον ημάς την συναλήθειαν, τη δε καρδίαν ημών πίσων σκήνομα φωτεινών του Πνεύματός σου του Αγίου και δοχείων καθαρών της χαριτός σου. Ή να συμπάσει της απαιώνων Αγίης σου σε δοξολογόμεν, φωτοδότα Κύριε, τον εναυτής ενδοξαζόμενον και σύ την τιμήν και την προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι,
Ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.